Χαιρετίζω αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μου. Η κατάσταση είναι, όπως ακούστηκε και από τους προηγούμενους συναδέλφους, είναι ασφυκτική και ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς θα γίνεται και χειρότερη. Όλοι οι ΑΜΕΑ και οι οικογένειές τους βιώνουν με το πιο δραματικό τρόπο όλη αυτή την κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Και συμφωνώ και απλά θέλω να το ενισχύσω ότι όλα τα σωματεία και όλοι οι φορείς που ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας με βάση το κάλεσμα. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, δεν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλο αυτό που έρχεται. Και καλά κάνει και το κάθε σωματείο και ο κάθε φορέας, ανάλογα με το τι εκπροσωπεί ο καθένας, κοιτάει και τα δικά του, εισαγωγικά το λέω δικά του, γιατί το κάθε ΜΕΑ ξεχωριστά έχει τις δικές του ανάγκες, η κάθε πάθηση, ο κάθε σύλλογος, ο κάθε φορέας. Όμως αυτά τα δικά μας κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν ενιαία, γιατί μπορεί πραγματικά να χρειαζόμαστε τη ράμπα οπωσδήποτε για να μπορούμε να μετακινηθούμε μέσα σε μία πόλη, αλλά αν δεν έχουμε λεφτά να πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε γάλα, στο φούντο να πάρουμε ψωμί, και η ράμπα άχρηστη θα είναι. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν είχα ξανακούσει και τον συνάδελφο από τον αθλητισμό που είπε και για τους νέους ΑΜΕΑ και όλα αυτά, και θα ήθελα να βάλω μία πλευρά ακόμα που έχει να κάνει και με τις νέες γυναίκες ΑΜΕΑ, που θέλουν μάλιστα να κάνουν και παιδί, και πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και που όλοι μας λένε που σαν ΑΜΕΑ έχεις πρόσβαση στην υγεία δημόσια και δωρεάν και δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσεις και διάφορα τέτοια πράγματα, που όμως εννοείται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, μα καμία, γιατί όλες αυτές οι εξετάσεις που απαιτούνται για να κάνεις ένα υγιές παιδί είναι πανάκριβες και δεν καλύπτονται από το κράτος όπως λέγεται. Και μάλιστα σήμερα που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο μα τόσο πολύ, που πραγματικά θα μπορούσαν να αποτρεπούν σε μεγάλο ποσοστό οι γεννήσεις από άρρωστα παιδιά. Και αντί γι' αυτό δεν έχουμε σήμερα να πάρουμε τα φάρμακά μας, π.χ. και ακόμα χειρότερα που θα έρθουν. Είναι ζητήματα που πρέπει και αυτά να απασχολούν το κάθε σωματείο ξεχωριστά, γιατί αυτά πραγματικά στοιχιώνουν, να το πω έτσι πολύ βαριά, τις ζωές των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους. Και ναι, συμφωνώ ότι αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να πάρει έκταση και έκφραση και σε κάθε νομό ξεχωριστά και με ευθύνη και του κάθε μέλος συλλόγου ξεχωριστά, το πόσο μπορεί, ας πούμε, να το βάλει αυτό και στο συλλογό του και να πείσει για αυτό. Και να κάνουμε την πρώτη μας, δεν είναι η πρώτη βέβαια, εντάξει, απλά την πρώτη πιο δυνατή απάντηση, να το πω έτσι, σε αυτή την απεργία που έχει και ιδιαίτερο βάρος, επειδή η κατάσταση είναι έτσι όπως αναφέρθηκε και εισηγητικά και με τον πόλεμο και την ακρίβεια κλπ.